Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα και δει την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Ίσως να είδατε ένα δημοσίευμα για μια βλάσφημη υπόθεση. Η βλασφημία, η οποία προκαλεί, η κάθε είδους βλασφημία προκαλεί αυτό που λένε φυσικές καταστροφές. Αλλά δεν είναι φυσικές καταστροφές, είναι θεομηνία. Παλαιότερα οι άνθρωποι, οι ευλαβείς παραδοσιακοί χριστιανοί, τη λέγανε θεομηνία. Έκανε χθες ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στο ράδιο ενημέρωση την Παρασκευή ένα σχολιασμό για αυτό το θέμα. Θα ανεβεί σήμερα νομίζω. Εγώ θα το ανεβάσω την κατήχηση σήμερα και η κατάνοιξη πιστεύω και άλλα ιστολόγια. Αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή του πατρός Θεοδόρου και έχω και εγώ να πω σε αυτό το θέμα. Η θεομηνία. Βλέπετε ότι πράγματα τα οποία συνέβαιναν σε άλλες περιοχές του κόσμου τώρα ήρθαν και εδώ. Και θα δούμε χειρότερα όσο πάει. Όσο θα ευλογούν οι άρχοντες του τόπου αυτού αλλά και ο λαός θα τους ευλογεί και τους χειροκροτεί επιτρέποντας αυτούς τους ανθρώπους να φέρουν νόμους όπως το Gay Pride, νόμους και πράγματα, και να συμμετέχουν σε αυτά όπως το Gay Pride, αυτό το έσχος που γίνεται, η διαφήμιση της ανομαλίας, γιατί η ανομαλία δεν τη λέει ο Παπανικόλας, τη λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Άσε που άκουσα και κάτι πολιτικού στην κυβέρνηση, νομίζω και ο Λεβέντης το είπε αυτό, το λέει έτσι. Πολιτικούς στη Βουλή. Θέλω να πω ότι όσο χειροκροτούμε και ευλογούμε αυτά τα πράγματα και η Εκκλησία δεν παίρνει θέση και δεν αντιδρά και όχι μόνο αυτό, πολεμά και όσους αντιδρούνε, ο Θεός παίρνει τη χάρη Του και δεν είναι τιμωρία από το Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Ψαλμωδός και είπα και στο κήρυγμα. Αποστρέψαντος σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αν Κύριε στρέψεις έτσι το πρόσωπό σου και δεν μας βλέπεις, επειδή δεν θέλουμε, δεν μας βλέπεις, όλα ταράζονται. Βλέπετε τι έγινε στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Εγώ, εμένα κλαίει η ψυχή μου και όλων μας. Πόσο πονέσαμε. Αλλά όμως, όταν εμείς χειροκροτούμε την άθεια κυβέρνηση, που είναι, να αυτό θα πει, μας έχει αφήσει ο Θεός από το έλεος Του, τη χάρη Του, και μας κυβερνούν άθεοι, που διατυπώνουν την αθεία τους ποικιλοτρόπως. Φέρνουν τον οικουμενισμό και συνεργάζονται με τον Πατριάρχη. Είπα και άλλη φορά ότι έγινε πρέσβης του οικουμενισμού. Ποιος? Θα περίμενε κανένας δεσπότης, ο Τσίπρας. Πήγε στον Βαρθολομαίο και λέει: όταν θα πας στον Ιεροσόλυμο, να μεταφέρεις το μήνυμα των διαλόγων των θεολογικών. Ρε εσύ, ο Τσίπρας θα το κάνει αυτό. Θα μεταφέρει το. Ναι, είχε τον τρόπο του ο Τσίπρας. Ναι. Εκκλησία και αριστερά, αν θυμάστε. Όλα τα ευλογεί λοιπόν η Εκκλησία αυτές τις ασχήμιες, την ίδρυση τεμένους. Μουσουλμανικό μάθημα μουσουλμανικό στην θεολογική σχολή, ευλογεί τα Gay Pride, ευλογεί την αλλαγή φύλου. Όλα αυτά δεν θα φέρουν από πάνω την αντίδραση του ουρανού? Θεομηνία είναι. Πρέπει να ταρακουνηθεί ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνουμε, μας δίνει χαστούκια. Ο Θεός μας δίνει χαστούκια. Γιατί εντάξει, είπαμε νωρίτερα για αγάπη, είπαμε για σεβασμό και ευλάβεια, αγάπη, αλλά και το χαστούκι καμιά φορά είναι απαραίτητο. Ειδικά από τον Θεό των πάντων. Παιδαγωγικά. Όταν λοιπόν διαβάζω και αυτά, σφίγγει την καρδιά μου. Αυτή είναι η Κρήτη. Έχει ξεσαλώσει. Εδώ τώρα βλέπω
Θα σας διαβάσω κάτι για την Κύπρο, μετά θα πάμε και στην Κρήτη. Βλάσφημη εικόνα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απογοήτευση και αποτροπιασμό προκαλούν οι παρακάτω εικόνες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Φαίνεται πως οι φοιτητές γραφιστικής βρήκαν έναν μάλλον άκοψο και συνάμα βλάσφημο τρόπο να επιδείξουν τις ικανότητές τους, κολλώντας στον τοίχο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τους φιλοξενεί βλάσφημη εικόνα με τον Ιησού Χριστό να κρατάει στριφτό τσιγάρο που παραπέμπει στο γνωστό μπάφο των Χασικλίδων. Το περίεργο είναι πως οι εικόνες είναι κολλημένες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου και κανείς από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν έχει ενδιαφερθεί να καθαρίσει την αλόγω εικόνα που όχι μόνο αποτελεί βλασφημία στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά παράλληλα αποτελεί και βανδαλισμό στο κτίριο του Πανεπιστημίου. Άραγε δεν ενημερώθηκαν από τους φοιτητές τους για το γεγονός και αν δεν ενημερώθηκαν, δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους η βλάσφημη εικόνα, εφόσον υποτίθεται πως οι πανεπιστημιακές αρχές είναι και υπεύθυνες για το κτίριο και είναι σε εμφανές σημείο. Ελπίζουμε η εικόνα να καθαριστεί γρήγορα, διότι αποτελεί ντροπή για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Βρετανική Αρχή και τους αξιόλογους καθηγητές που το πλησιώνουν. Μπείτε στην κατάληξη και θα το βρείτε. Να δείτε την εικόνα και να ντραπείτε κι εσείς και να οργιστείτε κατά Θεόν. Θέλω σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν σκέφτονται από ανοριμότητα, από ανευθυνότητα ή από θεία, γιατί τους δέρνει και η αθεία ορισμένως και μάλιστα αριστερής πεποιθήσεως, ακόλουθη του Τσίπρα, της νεότητας του Τσίπρα, αλλά και τώρα σαν πως καλύτερος είναι, μη σας κοροϊδεύει η εικόνα του Τσίπρα κλεισμένου στο ναό του Πρωτάτου, που λέει και αγιορείτης. Λέω όχι, όχι, αυτός είναι, λέει, ενδιαφέρει τους άλλους πρωθυπουργούς. Μπήκε, λέει, 10 λεπτά και έκατσε με την Παναγία το άξιον εστί. Καλά ρε γέροντα, το ό,τι ψήφισε... Τι... Είναι μερικοί γέροντες αγράμματοι. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, για αυτούς αφιερωμένο θα διαβάσω λίγο το λόγο που σας το είχα ξαναδιαβάσει στο παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Να το ακούσουν αυτό. Και το χρησιμοποιώ αυτό το λόγο πολλές φορές. Το λόγο περί βλασφημίας του Αγίου Νεκταρίου. Είναι φοβερός, αλλά ας το ακούσουν, γιατί θέλει και φοβέρα. Γιατί δεν μπορούν να παίζουν με τις τύχες ενός λαού αυτοί οι άνθρωποι, διότι αν θυμάστε καλά, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος Άγιος ήταν αυτός, σε μια διδασκαλία νομίζω του Αγίου Θεοδόρτου του Δίτου, κάπου το βρήκαμε, που ρωτήθηκε ο Άγιος, γιατί, λέει, επέτρεψε ο Θεός να μας κυβερνάει ο χειρότερος κυβερνήτης, εκεί την εποχή για άλλον κυβερνήτη. Και ήρθε η φωνή του Αγίου, μάλλον ο Άγιος προσευχόταν στον ουρανό και ήρθε η φωνή από την εξ ουρανού. Γιατί δεν βρήκα χειρότερο? Γιατί σας άξιζε χειρότερος? Δηλαδή μας αξίζει αυτό που περνάμε. Μας αξίζει αυτό που περνάμε. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι κυβερνώντες. Είναι λαός. Λαός που θα έπρεπε να είναι του Θεού. Αλλά άντε αυτοί οι δαιμονισμένοι που πήγαν και το κάνανε αυτό. Που κάνανε τον Χριστό μας χασικλή. Όπως οι άλλοι, οι πρόστιχοι, τον gay pride, που κάνουν τον εσταυρωμένο σαν γυναίκα, σαν ομοφιλόφιλο κτλ. Ή σαν το καρνάβαλο στην Κεφαλονιά. Με τον εσταυρωμένο καρνάβαλο μπροστά. Και ήρθε η καταστροφή μετά, οι πλημμύρες, οι σεισμοί κτλ. Και τον είχα πει τον δήμαρχο, πρόσεξε, του λέω, τι είναι αυτά που επιτρέπετε και κάνετε. Θα έρθει από πάνω. Το μόνο που φοβήθηκα τώρα στην Αθήνα ήταν η ευχή του Πατριάρχη. Μόλις ο Πατριάρχης είπε τη δεύτερη μέρα «Εύχομαι περαστικά», «Όχ, Παναγία μου», λέω, «Ό,τι ευχήθηκε ο Πατριάρχης ως τώρα πήγε στραβά». Παναγία μου, λέω... Η ίδια από σήμερα τώρα, μόλις πήγε στο ίντερνετ, φοβούνται, έπεισε πολύ μια διοχή και φοβούνται ξανά τέτοιο. Ένα, αυτό είναι. Άμα εύχεται ο Πατριάρχης, εγώ φοβάμαι. Λοιπόν. Ο λόγος περί βλασφημίας, ακούστε τον, να συμβουλεύετε και ανθρώπους που βλασφημούν και είναι του σώη σας. Όχι την ώρα που βλασφημεί να πας να πλακωθείς στο ξύλο, εντάξει, αλλά μετά όμως πρέπει να τον νουθετήσεις. Και με την προσευχούλα σου να το βοηθήσεις, αλλά και να του πεις μια κουβεντούλα. Χαίρομαι για πολλά πνευματικά μου παιδιά που στο χώρο της εργασίας τον πιάνουν μετά και του λένε: «Έλα εδώ,
Θες να πάθουμε καταστροφή, θες να πάθουμε ζημιά, να μας τιμωρήσει η Παναγία. Πώς είναι, πώς έλεγε ο Παπαχαράλαμπος ο Βασιλόπουλος στον Αλβανικό πόλεμο, που ένας δίπλα-δίπλα ήταν, ένας παρακαλούσε την Παναγία και ένας βλασφημούσε στην Παναγία. Και έπεσε η οβίδα και κατέστρεψε αυτόν που βλασφημούσε στην Παναγία. Μόνος του επέλεξε την τιμωρία. Τον θάβαν και έπεφτε η βόμβα ξανά στον τάφο και τον ξέθαβε. Τον θάβαν και η βόμβα έπεφτε ξανά και τον ξέθαβε. Μόνοι μαζί του με την τιμωρία. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος εστί. Σε μετάφραση το διαβάζω, για να το καταλάβετε και να μην περάσει η ώρα. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, βλασφημία, λέξη φοβερή, λέξη που προκαλεί αποτροπιασμό, λέξη που φανερώνει ασέβεια προς το Θεό, μόνο η λέξη βλασφημία και σε ταράζει. Η βλασφημία είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού, είναι αποτέλεσμα βρώμικης καρδιάς που χαρακτηρίζει πονηρή ψυχή. Η βλασφημία προκαλείται από άνθρωπο που είναι αιχμάλωτος στους δαίμονες και στη ψυχή και στο σώμα. Δαιμονισμένο δηλαδή. Ο βλάσφημος εξουσιάζεται από τον πονηρό δαίμονα. Είναι η φωνή που εξέρχεται από το βάθος της κακίας. Είναι η ηχό του ταρτάρου. Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και βγάζει από την πονηρή καρδιά του βλάσφημες εκφράσεις γεμάτες χολή και ασέβεια. Ο βλάσφημος αγανακτεί και βρίζει τον Θεό Δημιουργό που τον έφερε στη ζωή από το μηδέν. Αγανακτεί και βρίζει αυτόν που τον φύλαξε κάτω από τη σκέπη της χάριτός του για να μην χαθεί η ύπαρξή του. Βλασφημεί τον χορηγό όλων των αγαθών, αυτόν που γεμίζει τους ανθρώπους από αγάπη και φιλανθρωπία. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό που προσφέρει πλούσιες τις δωρεές του ακόμη και στο βλάσφημο. Βρίζει αυτόν που γεμίζει με καλοσύνη όλο τον κόσμο. Βρίζει αυτόν που συγκρατεί όλο το σύμπαν πάνω στο μηδέν. Βρίζει αυτόν που όλη η δημιουργία η ορατή και αόρατη τον σέβεται, αυτόν που όλη η κτήσεις δοξολογεί. Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού. Απομακρύθηκε από το Θεό και ο Θεός απομακρύθηκε από Αυτόν. Ο βλάσφημος πήγε με την παράταξη του διαβόλου, γιατί αυτού τα έργα αγάπησε και στρατιώτης αυτού έγινε. Ο βλάσφημος αγωνίζεται με τη βοήθεια των δαιμόνων εναντίον της βασιλείας του Θεού. Ο βλάσφημος αρνείται το βάπτισμά του, αρνείται τον ίδιο τον Χριστό. Ο βλάσφημος ως μέλος της κοινωνίας είναι επικίνδυνος. Γιατί δεν σέβεται το Θεό και από την ασέβεια αυτή προέρχονται όλα τα κακά. Ο βλάσφημος μπορεί να παραβαίνει κάθε ηθικό και πολιτικό νόμο χωρίς κανέναν ενδιασμό αφού δεν σέβεται τον Θεό. Δηλαδή και παράνομος. Άνετα γίνεται παράνομος αφού δεν σέβεται τον Θεό. Ο βλάσφημος είναι επικίνδυνος στην κοινωνία. Παράνομος δηλαδή και στον νόμο και στην πολιτεία παράνομος. Ο βλάσφημος μπορεί να παραβαίνει λοιπόν. Ο βλάσφημος είναι επικίνδυνος στην κοινωνία γιατί πορώθηκε η καρδιά του. Η δε πορωμένη καρδιά έχασε την ευαισθησία της συνειδήσεως. Αυτός δε που έχασε αυτή την ευαισθησία είναι ικανός να πράξει κάθε κακούργημα. Τους βλάσφημους η κοινωνία πρέπει να τους τιμωρεί για το δικό της κοινωνίας το συμφέρον, διότι είναι μέλη σάπια και απειλούν να μολύνουν ολόκληρη την κοινωνία. Μέλη σάπια τους λέει τους βλάσφημους ο Άγιος Νεκτάριος. Τώρα η κυρία αυτή είναι η δικηγόρος Παπαλέων, πως τη λένε, Κλειό, μια Κλειό που είναι γραμματέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ στην Ελλάδα και μέλος νομίζω του παρατηρητηρίου της, του ΕΝΣΥΓΙ και τα λοιπά, που είπε θα κυνηγήσει αμυστή τον Αμβρόσιο Καλαβρίτων και βρέθηκε εισαγγελέας που κυνηγάει τον Αμβρόσιο. Όταν ακούν βλασφήμους να ευρίζουν το όνομα της Παναγίας και του Χριστού με έργα και λόγους, εκεί δεν, ελεύθερα. Όταν κατεβαίνουν οι γκέι στα αυτά τις φεστιβάλ υπερηφάνειας και βλασφημούν το όνομα της Παναγίας και του Χριστού, έχουμε φωτογραφίες και αποδείξεις. Πού είναι ο εισαγγελέας να επεμβεί? Κάθε εισαγγελέας δεν επεμβαίνει. Λέω, τα θέατρα δεν είναι και ποινικό αδίκημα.
Και δεν είναι ποινικό αδίκημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη βλασφημία. Είναι ρατσιστικό αδίκημα. Και θυμίζεται. Ναι. Και αν πούμε τίποτα, εμείς είμαστε ρατσιστές. Θυμάστε τότε. Δεν είναι τωρινό, είναι παλιό. Την είχα ακούσει σε πρωινή εκπομπή με αυτούς τους δύο που ήταν τότε στην ΕΡΤ, Λυριτζής και Οικονόμου. Με την έκθεση ζωγραφικής στην Αθήνα υπό της ευλογίας του Βενιζέλου, του Υπουργού Πολιτισμού τότε. Ένας πίνακας, ντρέπομαι και να το πω, ντρέπομαι και να το πω. Πάνω στο Σταυρό, τι υπήρχε, ντρέπομαι και να το πω, δεν θέλω να το πω. Και υπερασπιζόταν την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική ελευθερία, στο Σταυρό μας, επάνω. Τέχνη. Πώς? Τέχνη. Τέχνη, είναι τέχνη. Και του λέω ρε εσύ, του είπα, του πήρα τηλέφωνο, αν στο πρόσωπο, αντί για το Δήμο Σταυρό, είχα το πρόσωπο της μάνας σου, θα ήταν τέχνη. Τους βλάσιμους η κοινωνία πρέπει να τους τιμωρεί για το δικό της συμφέρον, διότι είναι μέλη σάπια και απειλούν να μολύνουν ολόκληρη την κοινωνία. Τους βλάσιμους οφείλει η κοινωνία να τιμωρεί για να μην επισύρει την οργή του Θεού εναντίον της. Εμείς αντί να τους τιμωρούμε, αποποινικοποιούμε τη βλασιμία. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για το ηθικό χαρακτήρα του βλάσιμου, ποιος μπορεί να στηρίξει τις ελπίδες του ή να στηρίξει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν? Πώς αυτός που βλασφημεί τα ιερά πρόσωπα θα σεβαστεί τα ανθρώπινα? Πώς μπορεί να εκπληρώσει το καθήκον προς την κοινωνία, όταν και το ύψιστο το καθηκόντο του προς το Θεό ασεβεί? Ο βλάσιμος είναι στερημένος κάθε αρετής και είναι εχμάρωτος κάθε πάθους. Πώς μπορεί ο βλάσιμος να είναι τίμιος επαγγελματίας, τίμιος εργάτης, όταν συμπεριφέρεται άτιμα και αχάριστα προς το Θεό? Πώς μπορεί να γίνει καλός και χρήσιμος φίλος? Πώς μπορεί ο βλάσιμος να είναι συνεπής στις συναλλαγές του, όταν δεν σέβεται τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας? Πώς μπορεί να είναι καλός συνέτερος, όταν κανένα δεν σέβεται? Τον βλάσιμο πρέπει να τον αποφεύγουμε ως επικίνδυνο και για μας και για την οικογένειά μας. Ο Άγιος Νεκτάριος τα λέει αυτά, έτσι. Ο βλάσιμος είναι κακός γιος. Ως αχάριστος προς τον Θεό, πώς μπορεί να είναι ευγνώμων προς τους γονείς του? Τους βλάσιμους γιους, τι φοβερή κουβέντα αυτήν, τους βλάσιμους γιους οι γονείς οφείλουν να τους διώχνουν τα σπίτια τους για να μην έρθει η οργή του Θεού πάνω τους. Ο βλάσιμος δεν μπορεί να είναι καλός σύζυγος, ούτε καλός πατέρας, και κάποια στιγμή θα ξεσπάσει πάνω του η οργή του Θεού. Φύγετε μακριά από τους βλάσιμους. Για τους βλάσιμους ο Θεός διατάσσει στην Αγία Γραφή, Λεβιτικό 24:16, να λιθοβολούνται. Για πρώτη φορά ακούστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ισραήλ, βλασφημία προς το Θεό. Το ακούν οι Ισραηλίτες, πάνε στο Μωυσή. Λένε, στο Λεβιτικό λέει, στους νόμους που μας έδωσε, στις διατάξεις, δεν υπάρχει, λέει, τιμωρία για το... Αυτός βλασφήμισε. Δεν υπάρχει ούτε αναφορά σε τέτοια αμαρτία. Ο Μωυσής δεν ήξερε. Πραγματικά δεν είχε ξανακουστεί, ήταν πρωτάκουστο αυτό. Πάει, προσευχήθηκε και παίρνει εντολή να τον λιθοβολήσουν, και από τις πέτρες που μαζεύτηκαν απάνω, το βουνό του βλάσιμου ονομάστηκε. Ο λόφος του βλάσιμου. Ο λόφος του βλάσιμου. Έτσι, η πρώτη φορά που τιμωρήθηκε η μαρτία αυτή. Λιθοβολούνται, λέει. Θεία απόφαση, άρα και δίκαια. Διότι ο προς τον Θεό να σεβείς είναι ασεβέστερος των ασεβέστερων. Αυτός που συμπεριφέρεται με ασέβεια προς τον Θεό δεν θα είναι και προς τους συνανθρώπους του ασεβείς? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας προτρέπει ούτε ένας λόγος αργός να μην βγαίνει από το στόμα μας, γιατί θα δώσουμε λόγο την ημέρα της κρίσεως. Εάν λοιπόν θα ζητηθούν ευθύνες για ένα λόγο αργό, πού μπορεί να κρυφθεί ο βλάσφημος? Στον ουρανό, αλλά ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού. Στον Άδη, ναι, στα τάρταρα του Άδη. Γιατί λέγει ο Κύριος, αυτός που οργίζεται κατά του πλησίον του είναι ένοχος στη γενεά του πυρός. Και αν τέτοια ευθύνη έχει ο κατά του πλησίον οργιστής, ποια ευθύνη θα έχει ο κατά του Θεού, του Ιησού Χριστού και της Παναγίας βλασφημών. Οι Άγιοι της Εκκλησίας θεωρούν το βλάσιμο χειρότερο και από τον δαίμονα. Γιατί ο Μέσα Σατανάς, ακούγοντας το όνομα,
το υπερπάνω όνομα, το θείο και θεού όνομα, φρύτει και τρέμει. Ο δε βλάσφημος με αχαριστία και ασέβεια αυτό βλασφημεί. Ο διάβολος δεν μπορεί να ανοίξει το σωματάκι του και να πει βλασφήμια. Γιατί ξέρει και τρέμει. Βάζει τον μπουνταλά άνθρωπο, ο οποίος είναι κουτορνήθη να πούμε, και τη δουλειά που ήθελε να κάνει ο διάβολος τη βάζει δια του ανθρώπου και γίνεται δαιμονισμένος αυτός που βλασφημεί. Δαιμονισμένος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας θεωρούν το βλάσφημο χειρότερο και το δαίμονα, γιατί ο μεν σατανάς, ακούγοντας το όνομα, το υπερπάνω όνομα, το θείον του Θεού όνομα, φρύτει και τρέμει. Ο δε βλάσφημος με αχαριστία και ασέβεια αυτόν βλασφημεί. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει περί το βλασίμον αυτό. Αν δεν σας καλύπτει ο Άγιος Νεκτάριος, ακούστε το Μέγα Βασίλειο. Αυτός που αμαρτάνει παραβαίνει το νόμο. Ο δε βλάσφημος ασεβεί στην θεότητα. Εάν ο παραβάτης του νόμου, γιατί άλλο να είσαι παραβάτης του νόμου και άλλο να ασεβείς στη θεότητα. Αυτό, λοιπόν, εάν ο παραβάτης του νόμου του Θεού κολλάζεται, πόσο μάλλον ο βλάσφημος που βρίζει τον νομοθέτη. Τελειώνοντας λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, σας παρακαλώ να βοηθήσετε τους βλάσφημους να μετανοήσουν, να πλησιάσουν στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως και να ζητήσουν το έλεος και τη συγγνώμη του Αγίου Θεού και να σταματήσουν το βρώμικο αυτό πάθος. Διαφορετικά απομακρυνθείτε από κοντά τους, όπως φεύγετε μακριά από μία οχιά, μήπως και διορθωθούν οι βλάσφημοι αν απομακρυνθείτε για τιμωρία τους, για παιδαγώγησή τους, πράγμα που εύχομαι λέει να διορθωθούν. Αυτά λέει για τη βλασφημία ο Άγιος Νεκτάριος και είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ θλίβομαι να γίνονται αυτά τα πράγματα και ο λαός που έχει άγνοια εμπολής να μην διαφωτίζεται και το θέμα της βλασφημίας της τόσο σοβαρής αμαρτίας από τον ίδιο τον κλήρο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουν μπάτς. Βέβαια, στο επίπεδο της αίρεσης, η βλασφημία είναι και η αίρεση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για την αίρεση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, στο συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε για τη βλασφημία που λέγεται με λόγους ύβρις προς το Θεό και με έργα, όπως αυτά που είπε και ο Νίκος Νίτρα και άλλοι, με τα θεατρικά έργα, με τα κινηματογραφικά και γενικότερα και γενικότερα. Στο ίδιο πνεύμα της βλασφημίας, αδελφοί μου, είναι και η είδηση που ακολουθεί, η σοβαρή αυτή είδηση. Ακούστε, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, είναι μέσα στους χορηγούς της ταινίας για τον θεοσοφιστή Καζαζάκη. Ντροπή. Ντροπή για την Εκκλησία της Κρήτης. Μια νέα ταινία έρχεται στο κινηματογραφικό προσκήνιο τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για την ταινία Καζαζάκης, που σκηνοθετεί ο Γιάννης Σμαραγδής, με την οποία σκιαγραφείται η ζωή του βλάσφημου και θεοσοφιστή συγγραφέα που δυστυχώς αναχώρησε αμετανόητος και την άλλη τη ζωή. Εγώ προσωπικά σας το λέω, Καζαζάκη δεν μπορώ να διαβάσω και ενώ ασχολούμαι με τη λογοτεχνία από πολλές πλευρές, με τον Καζαζάκη δεν μπορώ. Όταν δε προσπάθησα να διαβάσω τον τελευταίο πειρασμό, άσε το σταυρό ο Χριστός ξανασταυρώνεται και αυτές όλες τις... Όταν προσπάθησα να διαβάσω τον τελευταίο πειρασμό και είδα τη βλασφημία του ανθρώπου στον άγνωστο για αυτόν Χριστό, δεν το γνώρισε, έφρυξα και δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Πραγματικά εγώ σας προτρέπω να μην το διαβάσετε καθόλου. Μην δίνετε χρήματα να αγοράσετε βιβλία του Καζαζάκη για να γίνετε η προπαγάνδα της μασονίας. Το ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι στους υποστηρικτές και χορηγούς της εν λόγω ταινίας εμφανίζονται πλην αυτών που στηρίζουν τις εκδηλώσεις των Gay Pride, γιατί όλοι αυτοί που στηρίζουν τις εκδηλώσεις των Gay Pride στηρίζουν αυτήν την ταινία. Βρίσκεται και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Τη στιγμή κατά την οποία ο πιστός λαός αγωνιά για την ανώθευτη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στις νεανικές ψυχές, κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει από επιστημονικές έδρες θεολογίας να λιώνουν την ορθόδοξη παράδοσή μας και να προβάλλουν προσωπικότητες πνευματικά διεστραμμένες. Για το ζήτημα Καζαζάκης
Μας έχουν διαφωτίσει με την διαυγή λόγω τους μεγάλες μορφές της πίστης μας. Γράφει ο σπουδαίος Φώτης Κόντογλου σε επιστολή του: «Ο Καζαζάκης υπήρξε πολύ στενός φίλος μου. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά είναι επιπόλαιος και αγαπά τους βερμπαλισμούς και τις φωνές, αντίποδα των όσων πιστεύουμε και αγαπούμε. Έπαιξε με όλα, με βουδισμούς, με νιτσεϊσμούς, με χριστιανισμούς, με ό,τι θέλεις. Τα γραφόμενά του είναι κούφια, κοινοτοπίες και ολοένα γίνονται χειρότερα. Ο Θεός να τον ελεήσει», έλεγε τότε που ήταν ακόμα εν ζωή ο Νίκος Καζαντζάκης. Αλλά και ο βιογράφος του Αγίου Παϊσίου, ιερομόναχος Ισαάκ, γράφει: «Ο πατήρ Παΐσιος αποστρεφόταν τον Καζαντζάκη», ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, «αποστρεφόταν τον Καζαντζάκη λόγω της αθεΐας και των βλασφημιών του και δεν ήθελε ούτε να βλέπει ούτε να ακούει το όνομά του. Είναι παραδειγματική και διδακτική η συμπεριφορά του Οσίου Παϊσίου, αλλά και η φωτισμένη επιχειρηματολογία του στην περίπτωση που κατέβηκε ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη το 1988 και πρωτοστάτησε σε διαδήλωση μπροστά σε αίθουσα κινηματογράφου για να ματαιωθεί, όπως και έγινε, η προβολή της βλάσφημης ταινίας του Σκορτσέζε, ο τελευταίος πειρασμός, που βασιζόταν στο ομώνυμο έργο του Καζαντζάκη». Εγώ ήμουνα άνθρωπος ο οποίος συμμετείχα στις διαδηλώσεις στη Φλόρινα και είχε γίνει ο χαμός τότε. Λοιπόν, διηγείται σχετικά ο βιογράφος του: «Πέρα από τις μεμονωμένες αντιδράσεις του ευσεβούς ελληνικού λαού, αποφασίστηκε από την Εκκλησία συντονισμένη διαμαρτυρία στις 6-7 Νοεμβρίου, με το νέο ημερολόγιο, του 2 έτους, του 1988. Ζητήθηκε και η συμμετοχή του Αγίου Όρους, όμως αρκετοί αντέδρασαν αρνητικά. Δεν θεωρούσαν και τόσο πνευματικό να ασχολούνται με τέτοια θέματα, λέγοντας ότι η περιφρόνησή τους προς το έργο γίνεται αιτία να προβληθεί λιγότερο». Ο γέροντας είχε τελείως αντίθετη άποψη. Στην περίοδο της οικονομαχίας έλεγε: «10 χριστιανοί υπερασπίστηκαν δυναμικά την εικόνα του Χριστού στη Χρυσή Πύλη και μαρτύρησαν για αυτήν. Τώρα που βλασφημείται το πρόσωπο του Χριστού, δεν πρέπει να διαφορούμε. Αν ζούσαμε τότε εμείς οι διακριτικοί και γνωστικοί, θα λέγαμε στους 10 μάρτυρες: έτσι δεν ενεργείται πνευματικά. Περιφρονίστε το σπαθάριο που ανεβαίνει και να γκρεμίσει την εικόνα, και όταν αλλάξει η κατάσταση θα βάλουμε στη θέση της άλλη εικόνα και μάλιστα πιο βυζαντινή. Αυτό είναι το φοβερό. Την πίστη μας, τη δειλία, το βόλεμά μας το παρουσιάζουμε σαν την πτώση μας, τη δειλία, το βόλεμά μας το παρουσιάζουμε σαν κάτι ανώτερο». Να θυμίσω εδώ, αδελφοί μου, μιλώντας πάλι για την Κρήτη, που τους είχα περιλάβει για μια πρόστιχη περίπτωση και μια άλλη περίπτωση εικόνας, που υπάρχει η εικόνα αυτήν στο προφίλ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που δείχνουν εκεί έναν παπικό και κάποιους καρδινάλιους ακόμα να δίνουν κάτι σε έναν Ορθόδοξο, και τους έχουν μπροστά. Και λένε ότι έδωσαν, ήταν η εποχή που έδινε στον Ευγένιο ο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τα λείψανα ενός Αγίου, το Αγίου Τίτου. Εγώ ξέρω από την αγιογραφία και σαν μικρός αγιογράφος ερασιτέχνης ότι οι Άγιοι, οι αγιογράφοι μας, όταν αγιογραφούσαν αιρετικούς, τους παραχώναν κάπου μπροστά πίσω, για να μην είναι μπροστά σε πρώτη φάση και πας να φιλείς την εικόνα και φιλάς τον αιρετικό. Γιατί εδώ ήρθε αυτή η οικουμενιστική εικόνα να πει: «Αιρετική και Ορθόδοξη, το ίδιο πράγμα είμαστε. Το ίδιο πράγμα είμαστε». Να μην πούμε τώρα για αυτά τα λείψανα που έρχονται από τον Πάπα. Να πω όμως προς πάσα κατεύθυνση και προς την Μητρόπολη Ηλίου που είπα νωρίτερα και προς την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ εύκολη στο να τιμήσει ανθρώπους τέτοιους σαν τον Καζαντζάκη, και γενικότερα γίνεται τιμητής η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανθρώπων οικουμενιστών και άλλων, που τα λέει καλύτερα ο πατήρ Σεραφείμ στο μάθημα, στην ομιλία που κάνει. Να θυμίσω λοιπόν ότι το 1848 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης άθυμος, άλλος άθυμος εκείνος, το 1848, ένας Άγιος Πατριάρχης ήταν αυτός. Όχι μεταπατερικός,
όχι οικουμενιστής, όχι να προβάλλει την ψευδοσύνοδο της Κρήτης και να μας την προμάρει εδώ πέρα και να μας την προμοτάρει και να μας τη διαδίδει και να μας τη διαφημίσει. Συγκάλεσε εκείνος Πατριαρχική Σύνοδο, τη μεγάλη, τη γνωστή, την περίφημη αυτήν, στην οποία παρευρέθηκαν οι τρεις άλλοι Πατριάρχες, ο Αλεξανδρίας Ιερόθεος, ο Αντιοχίας Μεθόδιος και ο Ιερουσαλήμων Κύριλλος και 12 άλλοι επίσκοποι. Η εγκύκλειος εκείνη λέει τα εξής, ορισμένα. «Κρατώμεν της ομολογίας, ειν παρελάβομεν άδολον παρά τυλικού των ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμών». Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Νεωτερισμός είναι αυτός, να επενείτε και να βραβεύετε και να βοηθάτε ένας θεοσοφιστής, μασόνος και βλάσφημος κατά το προσώπο του Κυρίου μας, που διέδιδε με το έργο του ότι ο Κύριος είχε γκόμενα και παιδιά. Τα λέω και δεν τρέπομαι και εγώ ίδιος αυτά, έτσι τα λέω για να ακούσετε πόσο άσχημα ακούγονται αυτά και ποιον άνθρωπο βραβεύουν και τιμούν και... Δεν έχουμε άλλους λογοτέχνες. Τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη έπρεπε να τιμούν, ό,τι ο Καζαζάκη. Αλλά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη τον βγάλαν και τα βιβλία, δεν υπάρχει πουθενά. Κρατώμεν της ομολογίας, ειν παραλάβομεν άδολον παρά τυλικού των ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμών ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Ο δεχόμενος νεωτερισμών κατελέγχει ελλειπή την και κηρυγμένη ορθόδοξον πίστην. Αυτός που δέχεται νεωτερισμούς λέει ότι η ορθόδοξη πίστη μας είναι ελλειπής, γι' αυτό θέλει συμπληρώματα νεωτεριστικά. Αλλά αυτή πεπληρωμένη ήδη εσφράγιστε, αυτή είναι εσφραγισμένη γιατί είναι πλήρης. Μη επιδεχομένη, μήτε μείωσιν. Κύριε Βαρθολομέ, αυτά είπαν οι προκάτοχοι σας. Δεν επιδέχεται η πίστη μας μείωση. Μήτε αύξηση, μήτε αλλίωση, ειν δυναούν κάποια οποιαδήποτε αλλίωση. Και ο τολμών να κάνει διαφορετικά ή πράξε ή συμβουλεύσε. Υπάρχουν κάποιοι μικροί κρυφοί συμβουλάτορες, ψιθυριστές που πάνε και λένε στα αυτιά των επισκόπων να τα αλλάξουμε αυτό. Είδατε τώρα, θέλουν να κάνουν μάθημα στα σχολεία αλλαγής φύλου στη θεολογική. Αλλαγής φύλου. Πάνε και τα λένε στους επισκόπους. Να βρούμε ρίσματα στην Αγία Γραφή, να δικαιολογήσουμε την ομοφιλοφιλία, να πούμε ότι ο Χριστός την ευλογούσε την ομοφιλοφιλία, έτσι λένε. Στο Ευαγγέλιο. Ο τολμών ή πράξε ή συμβουλεύσε ή διανοηθήνε, ούτε να το διανοηθείς, τούτο ήδη, αν κάποιος διανοηθεί να φέρει νεωτερισμό στην Εκκλησία, ήδη ειρνήθη την πίστη του Χριστού, έλεγαν οι Πατριάρχες εκείνοι. Ήδη εκουσίως καθυπευλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα, δια το βλασφημίνει στο Πνεύμα το Άγιον, ως τάχα μη αρτίως λαλήσαν τες γραφές και οικουμενικές συνόδους. Άπαντεσούν οι νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσματι, εκουσίως ενεδίθησαν κατάραν ο σημάτιον. Άπαντες λέει όλοι, και το διευκρινίζει, όχι να πείτε εντάξει αυτό που περιλαμβάνει τους λαϊκούς. Τι είπαν αυτοί? Όπως ο Απόστολος Παύλος που αναθεμάτισε και τον εαυτό του αν έπεφτε σε αίρεση. Τι λένε? Άπαντες οι νεωτηρίζοντες εκουσίως ενεδίθησαν κατάρα ο σημάτιο. Κάντε πάπε, κάντε πατριάρχε, κάντε κληρική, κάντε λαϊκή, καν άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα, έλεγαν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άθυμος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιερόθεος, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Μεθόδιος, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Κύριλλος και η λοιποί αρχιερείς της Συνόδου, και δηλώνω ότι είμαι μέρος αυτής της Εκκλησίας και όχι αυτής που πλασάρουν τώρα και μας διαφημίζουν. Αυτής της Εκκλησίας. Και όλοι μας.
διότι εκεί βρίσκεται η αλήθεια της πίστης, άρα εκεί βρίσκεται η εκκλησία. Όταν σας λένε, μα η εκκλησία το είπε, εσείς να λέτε ποια εκκλησία. Δεν είναι επεκτηνόμενη στους αιώνες, όπως ο Χριστός. Άλλα έλεγε πριν από 100 χρόνια για τον Πάπα, αλλά σήμερα, ποιο να πιστέψουμε. Προσέξτε, η στρατευωμένη, συμβατικά το λέμε εκκλησία, που την αποτελούμε εμείς, κάνει και λάθη. Υπάρχουν στην ιστορία εκκλησίες που δρούσαν και έκαναν αιρετικές σύνοδοι και έπεσαν στις αιρέσεις και είχαμε και πατριάρχες αιρετικούς και παπάδες αιρετικούς κτλ. Κάνουν λάθη. Εμείς είμαστε πιστοί στα δόγματα και τις ιερές παραδόσεις της τριαμβευούσης εκκλησίας που βρίσκεται στον ουρανό και που έχει σφραγίσει την πίστη μας με θυσία και με αίματα. Και για να μην σας καθυστερήσω, είχα υποσχεθεί διαδικτυακά να σας μιλήσω για τη βλασφημία των λογισμών. Δεν έχω το χρόνο γιατί θέλω να αναπτυχθώ λιγάκι. Θα το κάνω στη δεύτερη ώρα της επόμενης Κυριακής. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλά πνευματικά μου παιδιά αγωνιούν, γιατί μπαίνουν στην εκκλησία και τους έρχονται βλάσφημοι λογισμοί. Και εγώ σαν άπειρος την είχα πατήσει αυτό το πράγμα και πήγαινε στο γέροντα και το έλεγα με φόβο αυτό, με φόβο. Πρέπει να τοποθετηθώ και να τους πω ποια είναι η πατερική γραμμή σε αυτό, γιατί είναι σαν τη βλασφημία αυτή που είπε της διανόησης. Ή δεν πρέπει να τη δίνουμε σημασία. Αλλά κι αν δεν τη δώσουμε σημασία, μήπως ο διάβολος παίρνει δικαίωμα από εμάς τους ίδιους. Θα τα συζητήσουμε λιγάκι. Η Μαρία Καραμίσου είναι εδώ. Να πάρει ευχή. Λοιπόν, το ζήτησε. Εντάξει, το ζήτησε. Ζήτησε να διαβάσω τις μορφές της κρυφές. Το ζήτησε διαδικτυακά και σας το υποσχέθηκα. Α, εδώ το ζήτησε. Εντάξει. Το ζήτησε και εδώ και από εκεί, οπότε η πίεση έγινε ποικιλοτρόπως και πανταχώθεν έγινε. Λοιπόν, οι μορφές της κρυφές, το είχα γράψει αυτό το ποίημα, δεν θυμάμαι πότε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Είναι ένα ποίημα δικό μου, τέλος πάντων, το οποίο δεν αξίζει, αλλά επειδή φαίνεται δεν το καταλαβαίνετε, ναι, θα το διαβάσω απλώς, δεν θα το ερμηνεύσω. Γιατί η Μαρία είπε αρκεί να το διαβάσω και κάτι θα καταλάβει. Μην κάνουμε σαν το Σεφέρι, ξέρετε ότι ο Σεφέρις μια φορά βραβευόταν και πήγε σε μια μεγάλη αίθουσα, την αίθουσα Παρνασσός, στην Αθήνα που γινόταν, είναι φιλολογική αίθουσα νομίζω, φιλολογικών και μάλιστα και μουσική και βυζαντινές χοροδίες πήγαν εκεί και ανέβηκε κάποιος επάνω στο έδρανο να διαβάσει ένα ποίημα του Σεφέρη και να το ερμηνεύσει. Αφού το διάβασε και το ερμήνευσε και το ερμήνευσε και το ερμήνευσε, ανέβασε και το Σεφέρη επάνω να πει κι αυτός. Ναι, να σας πω ένα αλήθεια, όταν το έγραφα ποτέ δεν σκέφτηκα όλα αυτά που είπε ο ερμηνευτής. Οπότε και εγώ τότε το έγραψα σε μια στιγμή, κάποια στιγμή. Αν το ερμηνεύσω τώρα δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος νομίζω. Η τεχνική δεν είναι. Το τελειώνουμε. Λοιπόν, οι μορφές οι κρυφές. Μια φορά θα το διαβάσω και ό,τι καταλάβατε. Οι μορφές οι κρυφές που απαντάς στη σιωπή σου, ιστορώντας ο νους της καρδιάς εμπειρίες, ίσα που έχεις αφήσει οι πληγάδες ξοπίσω, σου θυμίζουν και απόψε τις πικρές αμαρτίες. Ιστορώντας ο νους της καρδιάς εμπειρίες, πάνε χρόνια που αψήφισες το χιονιά και τις μπόρες, σου θυμίζουν και απόψε τις πικρές αμαρτίες και δακρύζεις για αυτά που έχεις κλάψει και τότες. Πάνε χρόνια που αψήφισες το χιονιά και τις μπόρες, πότε εδώ, πότε εκεί, ξαποσταίνεις μια ώρα και δακρύζεις για αυτά που έχεις κλάψει και τότες, με καράβια σου φέρνουν οι άγγελοι τα δώρα. Πότε εδώ, πότε εκεί, ξαποσταίνεις μια ώρα. Βιαστικές οι βουλές έχουν γίνει συνήθεια. Με καράβια σου φέρουν οι αγγέλοι τα δώρα. Ψηλαφώντας τα χρόνια, βλέπεις ποια είναι η αλήθεια. Βιαστικές οι βουλές έχουν γίνει συνήθεια.
στου εχθρού την πορεία τώρα στείνεις καρτέρι. Ψηλαφώντας τα χρόνια, βλέπεις ποια είναι η αλήθεια. Πολεμούσες με ξύλινα πάντα όπλα στο χέρι. Στου εχθρού την πορεία, τώρα στείνεις καρτέρι. Οι καμπάνες χτυπούν, προσκυνούν οι ξωμάχοι. Πολεμούσες με ξύλινα πάντα όπλα στο χέρι. Είναι ώρα πια να κερδίσεις τη μάχη. Οι καμπάνες χτυπούν, προσκυνούν οι ξωμάχοι. Έχουν γιάνει τον κόσμο οι καλοί Σαμαρίτες. Είναι ώρα πια να κερδίσεις τη μάχη. Ο εχθρός πλησιάζει στον ποδιό του τις μύτες. Έχουν γιάνει τον κόσμο οι καλοί Σαμαρίτες. Συμμαχία προσφέρουν φίλοι πάντα δικοί σου. Ο εχθρός πλησιάζει στον ποδιό του τις μύτες. Οι μορφές οι κρυφές που απαντάς στη σιωπή σου. Αυτό το ποίημα. Σε φέρεις. Αφού είμαι ξεδιάτροπος και το δημοσίευσα στο ίντερνετ, φυσικά θα υποστώ και στις συνέπειες. Θα έχω και παραγγελίες, θα παίρνω και παραγγελίες. Λοιπόν, αδερφοί μου, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, μέχρι να πάει 12.30 ώρα, Παναγιώτης. Παναγιώτη, πρώτα να σηκωθείς και να μας πεις αυτό που μου είπες για το λεωφορείο. Δυνατά όμως να το πεις. Εγώ την Κυριακή φεύγοντας από εδώ. Πήρες ένα ημερολόγιο. Ένα προκειμένο ημερολόγιο. Και στο λεωφορείο, απέναντι μου είχα κάποιον αγαπητό ιερέα, ο οποίος κοίτασε το ημερολόγιο. Έχει εικόνες και το ενδιαφέρει. Το πρόσφερο, λέω, θέλετε, ρίξτε μια ματιά στο ημερολόγιο, βλέπω το κοιτάτε. Και το πήρε και το κοίταζε και καθώς το κοίταζε άρχισε να κοκκινίζει. Και λέω τώρα θα έχουμε κάποιους όμως. Και γυρνάει και μου έκανε μια σφοδρότατη επίθεση ότι θα πάω στην κόλαση με αυτούς εκεί πέρα που δεν έχουν καμία αποστολική διαδοχή, ξεπέσανε, χάθηκαν γιατί η εκκλησία είναι ο Πατριάρχης. Και αν δεν μειονεύονται τον Πατριάρχη δεν έχετε καμία σχέση με το Ιδρυκάριο Χριστού. Και τους ξέρω από αυτούς. Και η ποιότητα της χάρης που είπαμε, το δείγμα. Ναι, και μου έκανε εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που λέει ο Ιάκωβος, η άνθρωπη σοφία. Είναι πρώτα απ' όλα ειρηνική, επίγειης ευπηθής. Είναι και ιερέας, ένας λόγος και παραπάνω, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα μου ενδιαφέρει να δώσω μια καλή εικόνα της εκκλησίας. Σωστά, μπράβο. Να μην γίνω αιτία εξαιτίας μου να βλασφημηθεί. Πρώτα το όνομα του Κυρίου. Έτσι. Και το όνομα της εκκλησίας. Έτσι. Για πες το, την ερώτησή σου τώρα. Όμως και ήρεμο τρόπο δεν μπορείς να πεις. Ναι. Εγώ το μιλούσα πολύ ήρεμα. Το μιλούσε, εμείς την αχωριέσαι. Του έλεγα, καλέ μου αδερφέ, να σας εξηγήσω, είναι έτσι, μα πώς είναι δυνατόν, αλλά ήταν τόσο επιθυμικός. Δεν χωράει. Την ιδιότητά μου και ότι εκεί έχω βοηθηθεί, γιατί ήμουνα εκεί και τώρα είμαι εδώ και είμαι εδώ γιατί έψαχνα την γνησιότητα. Δεν είμαι εδώ που κάποιος εκφέρω. Να πω λίγο, παρακαλώ, κάτι εδώ, μια συμβουλή να σας δώσω. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Όταν θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα, πρέπει να είναι γαλήνιος ο άλλος. Ναι. Όχι ταραγμένος. Βλέπετε, όταν ήρθε ο Άγγελος και στο Ζαχαρία και στην Παναγία κτλ., πρώτα είπε μη φοβού. Δηλαδή, γιατί είπε μη φοβού, ηρέμησε, της λέει. Ηρέμησε, του λέει. Γιατί σε ταραγμένα ύδατα δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα. Γι' αυτό, όταν άλλος είναι θυμωμένος, δεν υπάρχει τρόπος εύκολος να περάσεις το μήνυμα παρά μόνο έτσι. Λοιπόν, πες τώρα για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Και δόξα τω Κύριο, ό,τι μπόρεσα έκανα και με πράγματα και ειρήνη. Πες τώρα για αυτό που σηκώθηκες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν κάποια στιγμή μας ευλογήσει ο Κύριος να μας αναλύσετε την σωστή μας θέση απέναντι στους αιρετικούς μάρτυρες. Γράψτε το λίγο. Αυτό την ερώτηση. Έγινε, αγόρι μου. Θα σου το πω αυτό. Να σου πω τώρα έτσι μια. Υπάρχουν απαγορεύσεις. Πρώτον, να πηγαίνουμε στα κημητήρια των αιρετικών. Να το πω αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι παπάδες διαβάζουν σε αιρετικούς τάφους τρισάγια και αυτό απογορεύεται. Όσο αφορά, ξέρετε ότι ούτε αν είσαι αιρετικός ή σχισματικός, ούτε το αίμα μαρτυρίου δεν σε ξεπλένει την αμαρτία, αλλά θα σας πω συγκεκριμένα πατερικά λόγια. Άλλος, φιλιό. Υπάρχει μια ερώτηση σε σχέση με τη θεομηνία που είπατε στην αρχή. Τι φταίνει η καημένη αυτή, τι είχαν.
Προσωπικά θεωρώ ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ψάξουμε τη ζωή καθενός που πνίγηκε. Προσωπικά το λέω αυτό. Είναι η δικιά μου πεποίθηση. Γιατί λένε σκοτώθηκαν 500 με τα αεροπλάνα. Έχω δει και έχω διαβάσει, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Τίποτε τυχαίο. Άλλωστε ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού στον άνθρωπο, διότι σημαίνει το σταμάτημα στη ροπή προς την αμαρτία. Βάζει ένα τέρμα ο Θεός, γιατί άμα σ' άφηνε δεν θα σωσόμασταν με τίποτα. Την καλύτερη στιγμή μας παίρνει για να έχουμε λόγους, κάποια ευκαιρία σωτηρίας απέναντι στον Θεό. Η αρχαιολογία που σώθηκε με το ελικόπτερο, το πρώτο που είπε Παναγία μου σώθηκε. Ναι, αυτή είναι η καημένη, ενώ έζησε θαύμα με το νέο ημερολόγιο, την πλάνευσαν. Και έγινε παλιμερολογής αμέσως, γιατί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Αλλά το θαύμα όμως το έζησε με το νέο ημερολόγιο. Πώς επισκέφθηκε ο Θεός την νέα ιστορία, γιατί με λένε κάτι παλιμερολογίτες, πάτε λέει είστε βάπτιστοι, αμπήρωτοι, αχαρίτωτοι. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ τα κάνω λειτουργία. Δηλαδή πραγματικά ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο, εγώ πραγματικά το βλέπω αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Αυτή όπως λέει η Παναγία, η εικόνα της Παναγίας που επιταλέστηκε ήταν με τον παλαιό σου. Δεν τώρα είναι κάτωρον. Εμείς... Αυτό δηλαδή την επηρέασε. Ναι, αλλά αυτό να σε κάνει όλοι... Πάει να πει ότι δεν πατούσε καλά, αλλά ο Θεός την βοήθησε. Δεν πειράζει. Εγώ προσδόξα της Παναγίας, είπα στα παιδιά και το βάλανε. Το προσδόξα της κυρίας Θεοτόκου. Άλλη ερώτηση. Έχει σημασία δηλαδή το πώς θα είναι το σώμα του ανθρώπου στη φάση του θανάτου, δηλαδή η αρπαγή της ζωής έχει σημασία πνευματικά το πώς θα έρθει. Πού θα σε βρει ο θάνατος είναι πάρα πολύ κεφαλαιώδες θέμα. Στη πτώση ή στην ανάσταση από την πτώση. Πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι του Γέροντα Αγάθωνα. Αυτό το πέφτω, σηκώνομαι είναι βέβαια και στη πτώση να σε βρει ενώ είσαι ένας αγωνιστής και αυτό έχει την αξία του. Όμως θα σου πω το εξής.